Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στη Λάρισα, στα πλαίσια του έκτου πανοράματος ελληνικού κινηματογράφου Θεόδωρος Αγγελόπουλος, που διοργανώνει το πολιτιστικό τμήμα του Δήμου Λαρισαίων μαζί με τη κινηματογραφική Λέσχη. Κυρίως με αυτούς, ας πούμε, από ό,τι ξέρω, και τους ευχαριστώ προκαταβολικά που αποφάσισαν να με τιμήσουν για την εγγένεια δραστηριότητά μου στον κινηματογράφο αλλά και στις τέχνες γενικότερα. Είμαι διπλά χαρούμενος γιατί επιλέξανε την ταινία «Ψυχή στο στόμα», που είναι και η πιο αγαπημένη μου και η πιο ολοκληρωμένη από τις 30 περίπου συμμετοχές που έχω σε ταινίες. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τους ευχαριστώ από καρδιάς. Έχω να πω μόνο ότι στις 24 ώρες που βρίσκομαι ήδη στην πόλη σας, έχω μείνει έκπληκτος από την ομορφιά της, που έχει να κάνει με τους ωραίους δρόμους, τους ήπιας κυκλοφορίας δρόμους που έχετε φτιάξει εδώ πέρα, με τους πεζόδρομους, τα πάρα πολύ ωραία μαγαζιά, τα οποία προπώς συγκριτικά με την Αθήνα έχουν και καλύτερες τιμές. Γενικά βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον στην πόλη σας. Είχα ακούσει πάντα όμορφα λόγια, την ξέρουμε και από παλιά, από τα άλογα Θεσσαλικού κάμπου, την ηρωική Λάρισα που είχε πάρει και το πρωτάθλημα, και ευελπιστούμε κάποτε να την ξαναδούμε στην Πρωτεθνική, αυτή την όμορφη ομάδα. Αυτά, τελευταία φορά είχα έρθει με μια θεατρική περιοδία στην πόλη σας, με την Αντιγόνη του Ανουίγ που έγινε το 2016, είχα μείνει πολύ λιγότερο, είχα έρθει το πρωί, έπαιξα το βράδυ, την άλλη μέρα το πρωί έφυγα. Αυτή τη φορά ήρθα για 2 μέρες και έτσι πρόλαβα και την περπάτησα λίγο την πόλη, και να είστε σίγουροι ότι θα ξαναπεράσω κανένα από αυτά.